Καλημέρα σας, κύριε Γιώκα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά εσείς? Έχει ξεκινήσει όλη αυτή η κουβέντα τώρα με αφορμή το διορισμό αυτό του 80χρονου στην Καρδίτσα και στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Όλη αυτή την κουβέντα περί διορισμών, ρουσφετιών, υποσχέσεων, εκπλήρωσης υποσχέσεων, μη εκπλήρωσης υποσχέσεων. Θεωρείτε ότι δεν έχουμε ξεφύγει από αυτή την ιστορία που μας θυμίζει έτσι εποχές που θέλουμε να ξεχνάμε κυρίως? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Ναι. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι είναι μια πρακτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν. Mm-hmm. Και από ό,τι φαίνεται και η σημερινή κυβέρνηση, παρά το γεγονός, όπως θυμάστε το καλοκαίρι, με αυτό το περίφημο νομοσχέδιο του επιτελικού κράτους που δήθεν θα εξασφάλιζε την αξιοκρατία και την αποκομματικοποίηση του δημοσίου, είχε διαφημιστεί πολύ. Παρά όλα αυτά τα μεγάλα λόγια, αποδεικνύεται ότι και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει στον ίδιο δρόμο και μάλιστα με κραυγαλή τρόπο, με το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα του 80χρονου που ανέλαβε διοικητής στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και που φυσικά αποσύρθηκε μετά την γενικευμένη κατακραυγή που υπήρξε. Ξέρετε, παρόλα αυτά όμως, θεωρούμε ότι αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται από χθες έχει και στοιχεία από προσανατολισμού. Και το λέω αυτό γιατί βεβαίως είναι μια συζήτηση για τους κολλητούς, για τους κομματικούς φίλους κτλ. Όμως για το ΚΚΕ αυτό που προέχει είναι το ποια δημόσια υγεία θα έρθουν και ποια πολιτική στην υγεία θα έρθουν να υπηρετήσουν οι συγκεκριμένοι. Σωστό, η ουσία είναι αυτή. Αυτό είναι το βασικό κατά τη γνώμη μας. Σήμερα μάλιστα ο Ριζοσπάστης έχει και πρώτο θέμα, τίτλο, τις μεγάλες περικοπές, τις ακόμη μεγαλύτερες, γιατί ήδη είναι μεγάλες, που έρχονται σε σχέση με τη δημόσια υγεία, με πρόσθετες περικοπές που περιλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Άρα το κρίσιμο είναι ότι αυτοί οι διοικητές, ακόμη κι αν είναι ή δεν είναι φίλοι, να το πω έτσι, κομματικοί, στην ουσία θα έρθουν να υπηρετήσουν μια πολιτική που στην κυριολεξία συνθλίβει το δικαίωμα των ασθενών και όλου του λαού στην υγεία. Αυτό είναι το βασικό και το βασικό κριτήριο για να κριθούν αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό, σωστό είναι αυτό, γιατί αυτή είναι και η ουσία της συζήτησης, έτσι. Όμως θέλω να πω, επειδή δεν έχετε εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα πολύ άμεση επαφή με την κυβερνησιμότητα, μήπως όμως οι πιέσεις όλες αυτές σε οδηγούν να κάνεις κάποιες τέτοιες διευθετήσεις? Θέλω να πω, αν είναι και άνθρωποι ικανοί και τα λοιπά, έτσι, παρότα και να μην κρίνονται από τα χρόνια ή από τη σχέση με το κόμμα ή όλα αυτά. Εντάξει, να μην είμαστε τόσο αυστηροί, θέλω να πω. Κοιτάξτε να δείτε, το χθεσινό παράδειγμα ήταν κραυγαλαίο. Και άλλα παραδείγματα που υπάρχουν στο παρελθόν, έτσι. Mm-hmm. Για να μην όχι, δεν είναι τωρινό φρούτο αυτό. Δεν είναι τωρινό φρούτο. Επαναλαμβάνω όμως το ζήτημα. Εγώ σας λέω, κάποια στιγμή να υπάρχει μια όντως αξιοκρατία, όσο είναι δυνατόν, που δεν είναι δυνατόν, να υπάρχει στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού συστήματος. Ξέρετε, το χειρότερο από όλα... Το ερώτημα είναι ποια πολιτική θα έρθουν να υπηρετήσουν οι συγκεκριμένοι διοικητές, εν προκειμένου διοικητές των νοσοκομείων. Mm-hmm. Στην ουσία, κύριε Πίκουλα, για να το πούμε καθαρά, αυτή τη στιγμή οι διοικητές των νοσοκομείων είναι μάνατζερ. Ναι. Είναι μάνατζερ οι οποίοι η έγνοια τους και το κριτήριο της αξιολόγησής τους είναι το πώς θα μειώνουν το κόστος λειτουργίας των νοσοκομείων με πρόσθετες περικοπές που τις φορτώνονται οι ασθενείς, τις φορτώνονται οι ασφαλισμένοι, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να πιάνονται οι στόχοι των πλεονασμάτων που θέτουν κάθε φορά οι προϋπολογισμοί. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Και με αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να κρίνει και ο λαός και τη σημερινή και φυσικά όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Προφανώς.
Να περάσουμε στο θέμα της, της πρόσφατης συνταγματικής αναθεώρησης, για την οποία και το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε έτσι κοινούς, είχε βρήκε κοινούς τόπους σε κάποια από τα θέματα. Θεωρείτε ότι έγινε μια γενναία σε σχέση με το παρελθόν συνταγματική αναθεώρηση ή υπολοιπόμαστε ακόμα? Καταρχήν να πούμε ότι η βασική θέση, η βασική αντίληψη του ΚΚΕ ήταν σε εκδιαμέτρου αντίθετη πλευρά από αυτήν που είχαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Ποιο ήταν το βασικό ζήτημα που θέλανε αυτά τα κόμματα να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης? Θέλανε κυρίως μέσα από την αλλαγή εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και από άλλες διατάξεις επιμέρους, απλά αναφέρω την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γιατί είναι το πιο χαρακτηριστικό. Λοιπόν, θέλανε να μην υπάρχει η οποιαδήποτε διακοπή στην άσκηση της κυρίαρχης πολιτικής. Για κανένα λόγο να μην αλλάζουν, να μην διακόπτεται ο βίος των κυβερνήσεων, έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η άσκηση της κυρίαρχης πολιτικής. Είναι αυτός που λένε καμιά φορά η συνέχεια του κράτους, η συνέχεια των κυβερνήσεων και ούτω καθεξής. Αυτός ο στόχος κυρίως επιχειρήθηκε να επιδιωχθεί μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς είχαμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη προς αυτό. Για παράδειγμα, δεν συμφωνήσαμε με καμιά πρόταση όσον αφορά τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας που κατατέθηκε από τα άλλα κόμματα. Επίσης, καταθέσαμε πάρα πολλές προτάσεις όσον αφορά τη διεύρυνση της προστασίας λαϊκών δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, δημοκρατικών δικαιωμάτων, οι οποίες προτάσεις απορρίφθηκαν από τα άλλα κόμματα. Μάλιστα. Είχαμε επίσης διαφορετική άποψη, να σας πω, στο ζήτημα του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ο νόμος αυτός, παρά τις όποιες μικροβελτιώσεις γίνανε και με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή πέρασε, ήταν η κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας, υπήρχε μια ακόμη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προσθήκη μιας ερμηνευτικής δήλωσης στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, που τελικά αυτή δεν πέρασε, δεν συγκέντρωσε δηλαδή τον απαιτούμενο αριθμό. Όμως, σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις όλων των κομμάτων δεν ξέφευγαν από τη διατήρηση του νόμου. Εμείς προτείναμε την πλήρη κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αυτό που ήταν το αίτημα όλα αυτά τα χρόνια. Διαχρονικό κιόλας. Διαχρονικό, την πλήρη κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική ισονομία των υπουργών και να η ποινική τους αντιμετώπιση να είναι ίδια με αυτή των άλλων πολιτών. Αυτό τελικά δεν έγινε. Δεν πέρασε μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Και θα εξακολουθήσει η Βουλή να έχει εμπλοκή, να έχει ανακριτικές αρμοδιότητες, εισαγγελικές αρμοδιότητες και να παίζεται όλο αυτό το πολιτικό παιχνίδι που βλέπουμε κάθε φορά με αφορμή διάφορα σκάνδαλα. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι αναδείχθηκαν βασικές διαχωριστικές γραμμές στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης από τη μια μεριά κομμάτων που υπερασπίζονται αυτό το δρόμο ανάπτυξης, αυτό το σύστημα κτλ. Και από την άλλη μεριά του ΚΚΕ που είχε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.